centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Κοντανίδη, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Είναι και Τετάρτη, είναι και Λαϊκή. Να πούμε καλά, Όχι, πρώτα θέλω να μου πείτε, το μυαλό σας πού είναι σήμερα, στη Λαϊκή ή στη Βουλή? Το μυαλό μας είναι πρώτα στον βουλευτή που έχουμε και στείλαμε να αντιπροσωπεύσει αυτόν τον τόπο. Και όταν μπήκε με τηλεδιάσκεψη, δεν γνώριζαν από πού είναι ο κύριος βουλευτής που έχουμε. Είπαν ότι είναι από τη Φλόρινα. Ποιος το είπε αυτό, μετά, δεν το ξέρω. Στη Βουλή, όταν μπήκε με τηλεδιάσκεψη, ναι, λέει δεν μπορεί να μπει ο κύριος Τσικαλάγιας, λέει, γιατί έχει πολύ αέρα στη Φλόρινα. Α, μάλιστα. Στη Φλόρινα. Δεν μας γνωρίζουν και από πού είμαστε. Δεν υπάρχουν μάλλον. Επειδή δεν ήταν να διαζώσει ομιλία του κυρίου Τσικαλάκη, έγινε μέσα από το κομπιούτερ, ναι. Ναι, συμφωνούμε. Και μετά κατάλαβαν ότι ο βουλευτής που μιλάνε είναι από Καστοριά. Για να το ακούσουμε λίγο αυτό. Πήρετε μισό λεπτάκι λίγο, μην κλείνετε. Βλέπετε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την υπομονή και καταπληκτική. Ωραία, έχετε το λόγο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Όχι, εδώ δεν πιάσαμε το συγκεκριμένο απόσπασμα. Θα ακούσουμε όλη την ομιλία του κύριου Τσικαλάγια σε λίγο. Τώρα, ακούσαμε έναν πραγματικά καταγγελτικό λόγο από την κυρία Τελιγιορίδου. Δεν ξέρω αν ακούσατε τι είπε η κυρία Τελιγιορίδου, κύριε Κοντανίδη. Δεν έχω ακούσει, δεν έχω ραδιόφωνο ανοιχτό. Αλλά είμαι γνώστης το τι έχει πει. Υπερασπίστηκε πάρα πολύ τον παραγωγό. Εδώ ουσιαστικά αυτό που τονίστηκε ιδιαίτερα στην ομιλία της κυρίας Τελιγιορίδου είναι ότι αν δεν έχεις πτυχίο, δεν μπορείς να είσαι πια στην Λαϊκή. Εσείς οι παραγωγοί θα πρέπει να ξυπνάτε από τις 4 τα χαράματα για να δηλώνετε στην φόρμα τι προϊόντα έχετε, τι ποιότητα και σε τι τιμή. Ουσιαστικά δηλαδή με έναν τρόπο και με τη μοριοδότηση που θα υπάρξει, θα εξαφανιστούν οι παραγωγοί, προσέξτε, από τις λαϊκές αγορές. Θα συμφέρει περισσότερο να είσαι μεσάζοντας σαν ένα υπαίθριο σούπερ μάρκετ δηλαδή και να πουλάς τα προϊόντα σου παρά παραγωγός. Είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέει η κυρία Τελιγιορίδου ή όχι? Ακριβώς έτσι είναι και χειρότερα, διότι σήμερα έχουμε έναν παραγωγό που δεν έχει αυτή τη στιγμή θέση στην Καστοριά, δεν έχει, καστοριανός παραγωγός δεν έχει θέση και μπαίνει με το 20%. Ο παραγωγός αυτός βγάζει 100 τόνους πατάτα. Υποχρεούται να πουλήσει τους 50 μέσα στη Λαϊκή. Με αυτόν τον κόσμο που έχει φύγει από την Καστοριά, με την αναδουλειά, φύση είναι αδύνατο να πουλήσει τους 50 τόνους πατάτα μέσα στη Λαϊκή αγορά, που σημαίνει αν δεν τους πουλήσει του χρόνου θα έρθει το κράτος και θα τον πάρει την άδεια και θα τον πει κάτσε παιδί μου στο σπίτι σου. Δεν θα μπορεί επίσης να είναι κάποιος στη Λαϊκή αν δεν έχει, αν χρωστάει στο δημόσιο. Ναι, αυτό εδώ το έχουμε βγάλει προς τιμή η Δυτική Μακεδονία, η Ομοσπονδία Δυτικής Μακεδονίας το είχε βγάλει αντισταγματικό και παράνομο. Έχει υπογραφεί από υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ και το επαναφέρει ο κύριος Άδωνης. Αυτό θα πάμε δικαστικά και πάλι θα το κερδίσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό, γιατί είναι ο συνήγορος του πολίτη, είναι ένας θεσμός από την Ευρώπη και θα το βγάλουμε παράνομο. Αυτά που μας καίνε είναι αυτά που έχει βάλει, δηλαδή στο άρθρο 67, ότι ο υπουργός θα αποφασίζει μόνος του για οτιδήποτε μέσα στη Λαϊκή. Σήμερα θα μας το περάσει με ένα χάπι, με μια καραμέλα που μας έδωσε και αύριο θα επαναφέρει ό,τι θέλει αυτός. Ό,τι αν ψηφιστεί ο νόμος όπως έχει, κύριε Κοντανίδη, πόση παραγωγή την άλλη Τετάρτη θα είναι στην Καστοριά? Κοιτάξτε να δείτε. Η παραγωγή την άλλη Τετάρτη κανονικά θα είναι κανονικά. Εντάξει, σε καταλαβαίνετε πώς χρόνου, το λέω. Δηλαδή, ναι, σε βάθος χρόνου, δηλαδή από του χρόνου να μιλήσουμε, ναι, θα αρχίσουν να μην υπάρχουν παραγωγοί μέσα στη Λαϊκή αγορά. Τι θα είναι στη Λαϊκή αγορά, ποιοι θα είναι δηλαδή, αν η Λαϊκή δεν έχει παραγωγούς, τι σώ η Λαϊκή είναι? Έτσι ακριβώς. Αν δεν υπάρχει ο παραγωγός μέσα, δεν υπάρχει ο πρωτογενής τομέας στη Λαϊκή αγορά,
θα υπάρχουν μόνο εμπόροι. Η φιλοσοφία των λαϊκών αγορών που τις ίδρυσε ο Βενιζέλος δεν ήταν αυτή εδώ. Το λέει και ήταν το όνομα, να είναι λαϊκή αγορά για τον λαό. Να υπάρχουν, να υπάρχει... Φθηνά προϊόντα για τον λαό. Έτσι, έτσι ακριβώς. Όταν θα πάμε σε αυτό εδώ, όχι ότι και οι επαγγελματίες δεν θα φύγουν, όταν θα φύγει ένα κομμάτι από... Υποτίθεται ένα μεγάλο πολυκατάστημα είναι η λαϊκή αγορά και θα φύγει ένα κομμάτι μέσα από το μεγάλο πολυκατάστημα. Μεμονωμένα θα αρχίσει να φεύγει και ο επαγγελματίας, θα αρχίσουν να φεύγουν και τα βιομηχανικά. Γιατί κανείς δεν θα πατάει στην αγορά μετά. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πιστεύετε ότι θα έχει τροποποιήσει μέχρι τέλους ή θα ψηφιστεί ως έχει το νομοσχέδιο του κ. Γεωργιάδη? Γιατί ο κ. Γεωργιάδης λέει από την πλευρά του θα βάλουμε τάξη. Επειδή το έχω ζήσει, επειδή το έχω ζήσει και επειδή έχω ζήσει την ψευτιά, έχω ζήσει στα άκρα την ψευτιά τους, όταν κατεβήκαμε κάτω, 9 η ώρα βγήκε στο Sky, τη Δευτέρα, την προηγούμενη Δευτέρα, 9 η ώρα βγήκε στο Sky ο κύριος Αδωνής, και αυτά μπορείτε να τα δείτε, να τα βρείτε τα βίντεο που λέω, αν λέω και ψέματα, βγήκε ο κύριος Αδωνής και είπε ότι μιλάμε για δύο σωματεία εδώ των Αθηνών που διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα το θέλει. Δεν θα γίνουν απεργίες όπως το λένε αυτά τα δύο τα σωματεία και θα έρθουν εδώ, θα μας μοιράσουν, θα τους μοίραζαν πορτοκαλάδες και θα φεύγανε. Εμείς όμως όταν πήγαμε 11 η ώρα φτάσαμε 11 η ώρα έξω από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον περιμέναμε τον κύριο Άδωνη να κατέβει δύο ώρες, να κατέβει και κατέβηκε στον δρόμο και πήρε την ντουντούκα και άρχισε να μας λέει, γιατί τον βόλευε και αυτό να μην γίνει η συζήτηση, και έχει πάρει μία ομοσπονδία των Αθηνών, μία ομοσπονδία, και οι υπόλοιπες 9 δεν συμφωνούν με τα οποία πάει να περάσει. Εκμεταλλεύεται αυτές τις καταστάσεις. Επικαλείται την ομοσπονδία που είναι υπέρ των θέσεων Γεωργιάδη. Αυτό ναι, αυτή η ομοσπονδία, για να ακούσει ο κόσμος, αποτελείται ομοσπονδία επαγγελματιών. Επαγγελματιών. Δηλαδή είναι γης θαλάσσης επαγγελματίες. Μανάβηδες, επαγγελματίες, ψαράδες. Αυτοί τι θέλουν να κάνουν? Να αποσπάσουν, και γι' αυτό έθεσε και λέει ότι για την Αθήνα κατά εξαίρεση θα τους κάνει από παραγωγούς επαγγελματίες, μόνο για Αθήνα. Μιλάμε για 2.000 μέλη, για 2.000 μέλη που θέλει να τα εντάξει στους επαγγελματίες, να γίνουν επαγγελματίες, και αν έχει και άλλα 2.000 μέλη είναι 4.000. 5 ευρώ την ημέρα που εισπράττει αυτή η ομοσπονδία από τους συναδέλφους, βάλτε εσείς ένα ποσό, πόσα χρήματα είναι. Είναι στα 20 χιλιάρικα ημιδεσίως. Μιλάμε για πολλά λεφτά παίζονται. Και γίνονται τα χατήρια κάποιων. Κάποιων. Άρα λέτε λοιπόν ότι ουσιαστικά αν ισχύσουν όλα αυτά που βαδίζουν προς το τέλος, όπως ξέραμε τουλάχιστον των λαϊκών αγορών, με τον παραγωγό, με την φθηνή τιμή που μπορούμε να βρούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, θα δούμε πραγματικά τι θα ψηφιστεί. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η συζήτηση, αν δεν κάνω λάθος, ή νομίζω σήμερα ψηφίζεται τελικά. Αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον. Λες και θα λύσουμε. Ο προϋπολογισμός του κράτους, δεν κράτησε τόσο. Εδώ μιλάμε τώρα τρεις μέρες. Χαμός για τη λαϊκή. Καταλαβαίνετε. Όχι. Να πω ότι πέρασε το νομοσχέδιο. Πέρασε εκεί. Ναι. Ψηφίστηκε χθες. Ψηφίστηκε. Ναι, ψηφίστηκε. Και τι ήθελα να πω. Στον κύριο Τσικαλάγια. Όταν μιλάμε για τις δύο αποδείξεις. Κύριε Τσικαλάγια, όταν μιλάμε για δύο αποδείξεις ή τρεις και με γράψουν εμένα, αφού θα έχω φάει τα προστήματα, 15 μέρες ή ένα μήνα θα με κλείσει την επιχείρηση, όταν γυρίσω δεν θα υπάρχει μέρος. Και απάντησε ο κύριος Τσικαλάγιας, γιατί διάβαζε κάποια μέρη του νομοσχεδίου, δεν ξέρω ποιος του τα έγραψε αυτά και τα διάβαζε εκεί πέρα, όταν θα γυρίσω δεν θα έχω θέση. Και απάντησε ο κύριος Τσικαλάγιας, αν χάσει τη θέση του από αυτή τη λαϊκή θα πάει στη δίπλα λαϊκή. Θέλω να μας πει ο κύριος Τσικαλάγιας, που είναι Καστοριανός και είμαι και εγώ Καστοριανός και εσείς ακούτε σαν Καστοριανοί, πόσες λαϊκές έχει ο νομός Καστοριάς, να μας πει δηλαδή την Τετάρτη πόσες λαϊκές έχει, γιατί η Αθήνα Θεσσαλονίκη σήμερα μπορεί θέλω να είμαι στην Καστοριά την Τετάρτη, που αλλού Τετάρτη μπορώ να πάω στην Καστοριά? Σε ποια δίπλα λαϊκή θα πάω? Στη Φτεριά θα πάω. Να κάνω μια λαϊκή εκεί και όποιον θα διώχνουν να έρχεται στη Φτεριά, πού θα την κάνουμε? Να μας απαντήσει ο κύριος Τσικαλάγιας. Γιατί δεν είναι γνώστης. Περνάει από τη λαϊκή σαν κυνηγημένος.
σαν κυνηγημένος, δεν τον δίνει κανένα σημασία. Και τον προκαλώ, όπως τον προκάλεσα και την προηγούμενη εβδομάδα, τον προκαλώ να κατέβει κάτω, να πάρουμε τα κανάλια τα τοπικά και να πάμε πάγκο-πάγκο να δούμε τι λέει ο κάθε εκθέτης, ο κάθε 25χρονος παραγωγός, τι λέει γι' αυτό εδώ το κομμάτι. Να πάμε, τον προκαλώ. Τον προκαλώ και εμείς, τι θα απαντήσεις αυτά τα πράγματα. Εμείς πάντως θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε και ζωντανά, αν θέλει και μαζί σας, θα ήταν πολύ ωραίο να τον έχουμε μαζί στην εκπομπή. Φυσικά. Φυσικά, αλλά και, αλλά και μαζί στη λαϊκή, πολύ ευχαρίστως να πάμε. Και μαζί στη λαϊκή, πολύ ευχαρίστως να πάμε. Να τραβήξουν τα κανάλια το τι λέει ο παραγωγός και τι θα μας απαντήσει. Πολύ ωραίο θα μας απαντήσει. Πολύ ωραίο θα είναι, πολύ ωραίο. Προς το προκαλούμε για να δει την κοινή γνώμη αν συμφωνούμε και εμείς με αυτό το νομοσχέδιο και είναι πολύ καλό. Προς στιγμή θα ακούσουμε βέβαια αποσπάσματα, όχι αποσπάσματα, το τι, πώς τοποθετήθηκε ο κ. Τζικαλάκης χθες στη συζήτηση του θέματος των λαϊκών στην Βουλή μέσα από το κομπιούτερ όμως. Δεν ήταν εκεί με φυσική παρουσία. Διάβαζε αυτά που λέει το νομοσχέδιο. Τίποτα παραπάνω δεν έκανε. Θα τα ακούσουμε, και σε όλα αυτά συμφωνεί. Θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε. Οπότε, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εμείς σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας δίνετε τη δυνατότητα να τα πούμε, να τα ακούσει ο κόσμος. Ξέρετε, με τις λαϊκές αγορές, σε αυτό το σταθμό ασχολούμαστε με τις λαϊκές αγορές πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Το γνωρίζω και γι' αυτό χρόνια. Σας ευχαριστώ. Από την πρώτη στιγμή με τον φίλο και συμμαθητή τον Μπάμπη τον Τζέτσινα, για να φανταστείτε. Μέχρι και σήμερα που είστε εσείς Πρόεδρος. Λοιπόν, το γνωρίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ελευθερία λόγου να πούμε κάποιες αλήθειες. Είναι αδυναμία μας η λαϊκή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και βεβαίως δεν τελειώνουμε εδώ. Μακάρι να έχουμε αυτόν τον διάλογο μεταξύ σας, με τον κύριο Τζικαλάκη, γιατί βλέπω ότι έχετε πολλά για τον κύριο Τζικαλάκη, πολλές διαφωνίες εννοώ. Πάνω σε αυτό το θέμα, θα ήταν χαρά μας να σας έχουμε και τους δυο για να διασταυρώσουμε ακριβώς αυτές τις απόψεις. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια για σήμερα. Καταλαβαίνω όμως ότι οι λαϊκές γίνονται με κουμπωμένο το στομάχι σας, με πνιγμένο το στομάχι σας αυτές τις μέρες, με πολύ μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει αύριο. Το νιώθουμε αυτό, το εισπράττουμε, πρέπει να σας πω. Κοιτάω τους συναδέλφους από το πρωί και με έρχεται να τσιρίξω, να κλάψω τα πάντα. Έχει αδειάσει αυτή η πόλη. Έχει αδειάσει τους ακρίτες εδώ σε αυτήν εδώ την πόλη. Πρέπει να μας επιδοτούν να καθόμαστε. Και όχι που μείνανε 5-10 οικογένειες νέων ανθρώπων να τις ξαναδιώξουμε κι αυτές. Αυτό θα κατορθώσουμε εδώ. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, κύριε Κοτανίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.